Εκφράζω τα συλληπιτήρια όλης της οικογένειας της ΑΕΛ στον Θόδωρο Νικολαίδη που έφυγε από τη ζωή ξημερώματα σήμερα. Είμαι δικηγόρος του Φωτός περισσότερα από 20 χρόνια και σε λίγο καιρό θα καταλάβουν όλοι τη μεγάλη απώλεια και για τη δημοσιογραφία και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Άνθρωποι με αυτή την προσωπικότητα δεν υπάρχουν πλέον σήμερα. Τα πιο θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Θόδωρου Νικολαίδη. Το δεύτερο όμως που θέλω να πω είναι ότι και αυτό πραγματικά με έχει στενοχωρήσει πιο πολύ. Η ΑΕΛ δίνει έναν πολυμέτωπο αγώνα απέναντι σε ομάδες που δεν έχουν κανένα λόγο υπάρξει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Η ΑΕΛ δεν θα γίνει ποτέ όσο εγώ είμαι αυτός που εγγυάται τη λειτουργία της, ούτε η ομάδα της Πεντάρας στην έδρα της, ούτε η ομάδα της Τεσσάρας εκτός έδρας με ένα 35 απόδοση. Ούτε η ομάδα που θα κλειδώνονται τα παιχνίδια τους τρεις ώρες πριν όπως κλειδωνόντουσαν όλα αυτά τα χρόνια. Και μιλάω για μια ομάδα που έχει πραγματικό ιδιοκτήτη, ένα λιπάτζι, που όλοι ξέρουμε ποια είναι η πραγματική προσωπικότητά του και τι έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια και έχει και ένα προπονητή που πρέπει να ντρέπεται. Εμείς όμως, σας το λέω ξεκάθαρα, από την Λάρισα θα ξεκινήσει η μεγάλη άνοδος του ελληνικού ποδοσφαίρου, από τις ομάδες της περιφέρειας. Εύχομαι να ανέβουν ιστορικές ομάδες από τη Football League και να μην έχουμε τα ίδια με τις ομαδοποιήσεις και με τα στημένα παιχνίδια του τελευταίου δεκαλέπτου, τον over. Είναι ντροπή αυτό που γίνεται και το λέω σαν Αλέξης Κούγιας με ό,τι σημαίνει αυτό στη διαδρομή μου και στην κοινωνική μου και στην επαγγελματική μου και στην οικογενειακή μου και στην ποδοσφαιρική μου ζωή. Είναι ντροπή. Δεν μπορεί παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος. Δεν είμαστε στην περίοδο της παντοδυναμίας του 8-9 που ήταν κλειδωμένα τα τρία τέρατα των παιχνιδιών της Β' Εθνικής. Είμαστε σε άλλη περίοδο. Γι' αυτό έχουμε ξεφτυλιστεί και έχει έρθει στην Ελλάδα εξαιτίας εκείνης της περίοδου. Λες και είμαστε η πιο θα έλεγα χώρα χωρίς ποδοσφαιρική αξιοπρέπεια να μας διαφεντεύουν με επιτροπές και με τέτοιες συμπεριφορές. Πρέπει όλοι να αφυπνιστούν και να τελειώνουμε.